κριτήρια ερχόμαστε εδώ. Με περιοριστικούς όρους αφέθησαν ελεύθεροι μετά την απολογία τους οι τέσσερις κατηγορούμενοι για την τραγωδία σε παράνομο Λούνα Πάρκ στο Ελληνικό, όπου έχασε τη ζωή του ένα 13χρονο αγόρι και τραυματίστηκε σοβαρά η 9χρονη αδερφή του. Όλοι τους απέδωσαν την τραγωδία σε ακραία καιρικά φαινόμενα. Αντιμέτωπος όμως με πειθαρχικές ευθύνες έρχεται και ο Δήμαρχος Ελληνικού, ο οποίος κλήθηκε σε απολογία. Εκτιμήσαμε ότι δεν απαιτείται άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας. Ήταν σωστό αυτό ή λάθος? Λάθος, έκρινε ότι είναι ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης που εντός 10 ημερών καλεί τον Δήμαρχο Ελληνικού να απαντήσει γραπτός για το πειθαρχικό παράπτωμα της παράβασης καθήκοντος από δόλο ή βαριά αμέλεια. Γιατί ο Δήμος Ελληνικού Αργυρούπολης εκμίσθωσε την έκταση στο Λούνα Πάρκ χωρίς άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας και χωρίς να έχει κατατεθεί φάκελος που να αναφέρεται στα μέτρα ασφαλείας. Εγώ δεν είμαι Δήμαρχος. Αν ήμουν Δήμαρχος, ήξερα τι θα έκανα. Έτσι. Δεν θα τον έστεινα καθόλου εδώ πέρα σε τέτοιο μέρος και τα χαρτιά θα τα έπαιρνα πριν ακόμα στήσει τίποτα. Όμως ο κύριος Χρήστος Κορτζίδης, όπως είπε, δεν γνώριζε, δεν ήταν αρμόδιος και το θεσμικό πλαίσιο είναι τόσο πολυδέγαλο που δεν του επέτρεπε να κάνει κάτι. Κι όμως, 3 χρόνια μετά και αφού χάθηκε μια ανθρώπινη ζωή, ένα 13χρονο παιδί, η πολεοδομία του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης αποφάσισε να κάνει αυτοψία στο παράνομο Λούνα Πάρκ που βλέπετε πίσω μου, διαπιστώνοντας πολλές αυθαίρετες κατασκευές και επιβάλλοντας πρόστιμα στην εταιρεία ύψους 255.000 ευρώ. Όπως φαίνεται μάλιστα στο σχεδιάγραμμα των υπαλλήλων της πολεοδομίας, 9 είναι οι αυθαίρετες κατασκευές, όσα δηλαδή και τα παιχνίδια που έπαιζαν μικρά παιδιά. Στοιχειωδώς, εάν αυτός ο άνθρωπος είχε έτσι μια συνειδητή λειτουργία του χώρου του και μια επιστασία του χώρου του, δεν θα συνέβαινε αυτό. Διαφορετική γνώμη έχουν ο ιδιοκτήτης και οι υπάλληλοι του Λούνα Πάρκ που στην απολογία τους υποστήριξαν ότι για όλα φταίει ο κακός καιρός. Το παιχνίδι ήταν καινούργιο. Είχαμε καλέσει την ελεγκτική εταιρεία προκειμένου να πραγματοποιήσει τον έλεγχο των μηχανημάτων. Ό,τι συνέβη ήταν αποτέλεσμα ενός έντονου καιρικού φαινομένου. Κάποιος σκοτώνεται όχι μόνο από παραλήψεις, σκοτώνεται και από γεγονότα που είναι ανεξάρτητα της ανθρώπινης βουλήσεως. Ο ανεμοστρόβιλος ήταν τόσο δυνατός που πέταξε κάτω στο έδαφος και εμένα αλλά και τους γονείς των παιδιών που ήμασταν ανίκανοι εκείνη τη στιγμή να κάνουμε οτιδήποτε για να σταματήσουμε τον κύλινδρο που τον είχε ανασηκώσει ο ανεμοστρόβιλος. Ο επιχειρηματίας του Λούνα Πάρκ κατά τη διάρκεια της απολογίας του επέριψε ευθύνες στο Δήμαρχο Ελληνικού γιατί δεν είχε προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Γιατί δεν προσκομίσατε τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Δήμο Αργυρούπολης Ελληνικού? Γιατί πολύ απλά δεν μου ζητήθηκαν. Τα παιδιά έπαιζαν ανάμεσα στα καλώδια παροχής ρεύματος, απροστάτευτα, αφού δεν υπήρχε περίφραξη. Ενώ τα φουσκωτά παιχνίδια δεν ήταν δεμένα, έτοιμα να παρασυρθούν με το πρώτο φύσιμο του αέρα. Τέτοιου είδους εξοπλισμοί έχουν περιμετρικά ένα δίχτυ προστατευτικό που φτάνει περίπου το ύψος του 1,40. Όμως και γι' αυτό ο επιχειρηματίας κατηγόρησε τον Δήμο. Δεν είχαμε βάλει προστατευτικά γιατί αυτό μας το απαγόρευε το μισθωτήριο που είχαμε υπογράψει με το Δήμο. Ό,τι και να σου πω, άχρηστο είναι. Έφυγε ένα μικρό παιδάκι να μην. Αυριανός επιστήμονας. Ο Ιταλός που νίκιαζε τα μηχανήματα υποστήριξε ότι υπήρχαν επιστοποιήσεις, ότι τα παιχνίδια ήταν εγκεγριμένα και όπως είπε το ίδιο παιχνίδι χρησιμοποιείται σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, σε διάφορα πάρκα και Λούνα Πάρκ χωρίς να δένεται με σκοινιά. Το ότι είχε σήμανση ΣΥΕΨΙΛΟΝ παραπέμπει σε κάποια άλλου είδους πρότυπα τα οποία ενδεχομένως να απαιτούνται αλλά να μην είναι και τα μόνα που χρειάζεται για να λειτουργεί με ασφάλεια ο εξοπλισμός. Ένας εξοπλισμός που δεν ήταν η πρώτη φορά που έθετε σε κίνδυνο τη ζωή ενός παιδιού. Μετά τη Χίο αποκαλύπτεται πως και στη Μυτιλίνη είχε τραυματιστεί σοβαρά στον Αφιένα ένας 16χρονος. Σύμφωνα με την αστυνομία που δεν ειδοποιήθηκε την ίδια μέρα αλλά την επομένη, την κατάθεση που έδωσε ο αδερφός του νεαρού τραυματία εικαζόταν πως ο 16χρονος τραυματίστηκε όσο έπαιζε στο τραμπολίν του Λούνα Πάρκ, ενδεχομένως λόγω του ότι έσβησαν τα φώτα στο χώρο. Μέχρι σήμερα 4 παιδιά τραυματίστηκαν στο Λούνα Πάρκ του ίδιου ιδιοκτήτη. Μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία, έζησαν και οι υπεύθυνοι της επιχείρησης συνέχιζαν τη δράση τους, μέχρι που φτάσαμε στην ανίποτη τραγωδία με θύμα ένα 13χρονο παιδί.
Πάμε τώρα στη Βίκη Παύλου. Βίκη, καλά, για τον έλεγχο της πολεοδομίας Αργυρούπολης που έγινε σήμερα κατόπιν εορτής και αφού έχει σφραγιστεί ο συγκεκριμένος χώρος, δεν ξέρω τι μπορεί να πει κανείς. Νομίζω ότι ήταν το ανέκδοτο της ημέρας. Πάμε να δούμε ποιες είναι οι ευθύνες που καταλογίζει στον Δήμαρχο Ελληνικού Αργυρούπολης τώρα η αποκεντρωμένη διοίκηση, οι υπηρεσίες της αποκεντρωμένης διοίκησης. Σύμφωνα με το Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΣΥΑ, οι ευθύνες φαίνεται ότι είναι πολλές και βασίζονται σε διαπιστώσεις που όλες αυτές τις μέρες έχουμε επισημάνει, αλλά πια είναι λίγο πιο επίσημο. Όχι μάλλον λίγο, είναι επίσημα. Θα πρέπει επίσης να σου πω ότι μέσα στις επόμενες 10 ημέρες πρέπει να απολογηθεί εγγράφως ο Δήμαρχος και αν δεν το κάνει, τότε θα τεθεί σε αργία. Μπορούμε να δούμε λοιπόν συγκεντρωμένες ποιες είναι οι ευθύνες έτσι όπως αποτυπώνονται. Mm-hmm. Στην κάρτα μας. Δεν υπήρχε λοιπόν άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας. Δεν είχε υποβληθεί φάκελος για άδεια. Δεν είχε υποβληθεί φάκελος με τα μέτρα ασφαλείας. Είχε λήξει από τον Φεβρουάριο το μισθωτήριο συμβόλαιο. Ρωτήσαμε επίμονα τον Δήμαρχο, μάλιστα, στη συνέντευξη τύπου που είχε δώσει πριν από λίγες ημέρες γι' αυτό. Ενώ είχε λειτουργήσει και το 2011 και το 2012 χωρίς άδεια. Επίσης, να σου θυμίσω ότι περιμένουμε ακόμα το πόρισμα από τους επιθεωρητές ελεγκτών δημόσιας διοίκησης που ήταν να το πάρουμε σήμερα. Αλλά σύμφωνα με πληροφορίες, τη Δευτέρα θα είναι έτοιμος. Σχετικά με τις εσωτερικές υποθέσεις του Δήμου, πάντα όσον αφορά το πάρκο στο Ελληνικό. Μάλιστα, αναρωτιέμαι τι είχε αυτός ο χώρος και λειτουργούσε, διότι από ό,τι βλέπουμε εδώ πέρα δεν είχε τίποτα. Βίκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, η τραγωδία του Ελληνικού έχει ανησυχήσει, όπως είναι φυσικό, τους γονείς για την ασφάλεια των παιδιών τους σε παρόμοιες εγκαταστάσεις. Ο Τίμος Παπαδόπουλος μίλησε με κατασκευαστές τέτοιων παιχνιδιών, μίλησε με ιδιοκτήτες χώρων αναψυχής και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ του. Κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές πάνω απ' όλα. Τώρα έχω αρχίσει να ανησυχώ, δηλαδή, και θα είμαι πολύ επιφυλακτική. Δεν την πάει τώρα. Η ψυχρολουσία που ακολούθησε την τραγωδία του Ελληνικού ανησύχησε αρκετούς γονείς ανά την Ελλάδα, που αμφισβητούν την ποιότητα των εγχώριων Λούνα Πάρκ και την ασφάλεια που προσφέρουν. Άραγε, τι πρέπει να προσέχουν? Αφού έχει περάσει πυροσβεστική, υγειονομικό, πολεοδομίες. Από τους ελάχιστους Έλληνες κατασκευαστές φουσκωτών παιχνιδιών που έχουν απομείνει στη χώρα μας, ο Κωνσταντίνος Γκίγκας πρώτα σχεδιάζει στον υπολογιστή το παιχνίδι που παραγγέλνει ο πελάτης, στέλνει τα σχέδια σε φορέα πιστοποίησης και μόλις εγκριθούν, ξεκινάει το ράψιμο του φουσκωτού παιχνιδιού. Από το ύφασμα που χρησιμοποιείται μέχρι και την κλίση του κάθε παιχνιδιού υπάρχουν προδιαγραφές ασφαλείας. Πρέπει να είναι πακτωμένο στο έδαφος, είτε είναι εσωτερικού χώρου είτε είναι εξωτερικού χώρου. Ένα τέτοιο σημείο είναι αυτό εδώ που βλέπουμε. Ένα τέτοιο σημείο είναι αυτό εδώ. Ναι. Αυτό λοιπόν πρέπει να είναι γερά δεμένο, ακόμα και η κλίση είναι συγκεκριμένη που μας ορίζει το πρότυπο. Μετά ομαλοποιείται στο κάτω μέρος και θέλουμε μια συγκεκριμένη ζώνη εξόδου για να μπορέσει το παιδί να φύγει με ασφάλεια. Έχει φρενάρει δηλαδή μετά την τζουλήθρα και φεύγει με ασφάλεια έξω από το φουσκωτό. Είναι καλυμμένο και με σίτα, ώστε να μην μπορεί κάποιο παιδί να πηδήξει, να πιάσει το πλαϊνό που είναι ήδη ψηλό. Δεν αρκεί ωστόσο το παιχνίδι να καλύπτει τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας. Και ο χειριστής μετά πρέπει να εκπαιδευτεί, να ξέρει τι θα κάνει σε μια περίπτωση ανάγκης, ας πούμε σε ένα ρηπαίο άνεμο που μπορείς να μην το περιμένεις. Πρέπει να είναι πολύ γερά δεμένο, ούτως ώστε και να υπάρχει και ανεμόμετρο για να βλέπεις ότι όταν αρχίσει ο ρηπαίος άνεμος μπορεί να χρειαστεί να το ξεφουσκώσεις το φουσκωτό και να μην αφήσεις να λειτουργεί. Αν υπήρχε εκπαιδευμένος χειριστής στο Λούνα Πάρκ του Ελληνικού, ίσως και να είχε αποφευθεί το φωνικό. Για την Ελένη Κορκοβίλη, που λειτουργεί από το 2007 αυτό το παιδότοπο στο Εγάλαιο, οι γονείς πρέπει να προσέχουν ένα και μόνο πράγμα. Αν δίπλα στα παιδιά υπάρχουν εκπαιδευμένα άτομα που τα επιβλέπουν. Μέσα σε ένα χώρο παιδότοπου, παρόλο που ο νόμος μας λέει ένα 25 παιδιά να έχουμε μία κοπέλα που να επιβλέπει, αυτό δεν είναι εφικτό να γίνει. Πάντα μέσα στο χώρο πρέπει να είναι εκπαιδευμένα άτομα. Και αυτό κάνουμε. Εκπαιδεύουμε συνεχώς τα κορίτσια που είναι στο χώρο. Σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές ασφαλείας, οι παιδότοποι πρέπει να είναι καθαροί, χωρίς μεταλλικές ή πλαστικές γωνιές όπου μπορούν να χτυπήσουν τα παιδιά και φυσικά πρίζες και παράθυρα να είναι καλυμμένα. Για υπαίθριους παιδότοπους είναι απαραίτητη η περίφραξη του χώρου. Το εμβαδόν του κάθε παιδότοπου προσαρμόζεται στον αριθμό των παιδιών που φιλοξενεί. Προβλέπονται 2 τετραγωνικά μέτρα ανά παιδί, το οποίο και πρέπει να επιβλέπεται από υπάλληλο της επιχείρησης. Όσο για τους ελέγχους που διενεργεί ο Ελληνικός Φορέας Πιστοποίησης Παιχνιδιών. Μια φορά το χρόνο, 1,5 χρόνο,
που απλά έρχεται για να σου επιβάλλει κάποιες διαφοροποιήσεις. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, η εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ζήτησε από τους κατατόπους εισαγγελείς να ελέγξουν όλα τα Luna Park, τις πίστες αυτοκινήτων go-kart, τα τσίρκα και όλους τους χώρους ψυχαγωγίας παιδιών. Αν δεν διαθέτουν άδεια λειτουργίας ή άλλα αυτόφορα πλημελήματα, θα ακολουθείται η διαδικασία του αυτοφόρου. Στην εγκύκλειό της, η εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ζητά και τη σφράγιση των επιχειρήσεων όπου συντρέχει λόγος. Είναι μαζί μου τώρα η Ιωάννα Μάνδρου. Ήρθε η παρέμβαση της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, Ιωάννα. Ήδη από προχθές μας είχες ενημερώσει για το ισχυρό ενδιαφέρον που είχε δείξει η εισαγγελία. Τι είναι αυτό λοιπόν που ζητά τώρα? Θα περάσουν από κόσκινο όλες οι παρόμοιες επιχειρήσεις ανά τη χώρα? Ναι, αυτό ζητάει η εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με ευθύνη των εισαγγελέων κατατόπου, αστυνομικά όργανα, υπηρεσίες του Δήμου και άλλες αρμόδιες αρχές θα εξετάσουν αν πληρούνται οι προϋποθέσεις και κυρίως τα μέτρα ασφάλειας για αυτούς τους χώρους που ψυχαγωγούν παιδιά. Και βεβαίως η εισαγγελέα είναι σαφή στην εγκύκλιο που στέλνει και λέει όπου υπάρχουν βαριές περιπτώσεις θα γίνονται συλλήψεις, δηλαδή θα εφαρμόζεται αυτόφορη διαδικασία και θα εφαρμόζονται τα μέτρα που προβλέπει η νομοθεσία με πρώτο και καλύτερο τη σφράγιση της επιχείρησης. Λουκέτο δηλαδή. Ναι, μακάρι λοιπόν να γίνουν αυτοί οι έλεγχοι όπως το παραγγέλνει η κυρία Κουτζαμάνη. Όλα... Γιατί είναι και απολύτως εύλογη ανησυχία όλων των γονιών μετά από αυτά που έγιναν. Είναι φυσικός. Ένας θάνατος ενός παιδιού 13 ετών και ένας βαρύς τραυματισμός ενός άλλου παιδιού 9 ετών δεν είναι ένα συνηθισμένο φαινόμενο, είναι ένα τραγικό περιστατικό. Και τραγικότερο ίσως του περιστατικού είναι που βλέπει κανείς και αντιλαμβάνεται ότι δεν υπήρχαν ούτε τα στοιχειώδη μέτρα ασφαλείας. Mm-hmm. Δεν υπήρχαν δηλαδή ούτε αυτά που επιτάσσει ο κοινός νους. Τώρα, οι τέσσερις κατηγορούμενοι απολογήθηκαν σήμερα, Ιωάννα. Έπεσαν στα μαλακά. Κοίταξε, η ανακρίτρια και ο εισαγγελέας επέβαλαν περιοριστικούς όρους. Βεβαίως δεν μπορώ να λάβω θέση πώς έκριναν το υλικό, αλλά σε κάθε περίπτωση οι περιοριστικοί όροι, γιατί ακούγεται ότι κατέρευσε και το κατηγορητήριο, δεν επιβάλλονται ποτέ σε αθώους ανθρώπους. Να θυμίσουμε και πάλι ότι οι άνθρωποι αυτοί διώκονται σε βαθμό κακουργήματος. Mm-hmm. Άρα δεν έχει καταρρεύσει καμία κατηγορία και υπάρχουν μαρτυρίες στη δικογραφία που ενισχύουν την άποψη της κατηγορίας ότι δηλαδή δεν συνέβη ό,τι συνέβη από ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο όπως υποστήριξαν οι ίδιοι. Ιωάννα,